Σε αυτό το βίντεο θα πω δύο πράγματα για την απελευθέρωση του μολυβιού στο χερδικά σας. Θα δείξω τους καλύτερους απελευθερωτές της αγοράς που έχω χρησιμοποιήσει και τον τρόπο που λειτουργούν. Γιατί είναι απαραίτητος ένας απελευθερωτής? Στο heavy casting είναι πολύ σημαντικό το βαρύδι να φεύγει όταν φέρνουμε το ψάρι. Το έξτρα βάρος του βαρυδιού και ο κίνδυνος να πιαστεί ένα βαρύδι 200-250 γραμμαρίων μπορεί να μας στοιχήσουν ένα ψάρι και είναι κρίμα για ένα βαρύδι να χάσουμε μια συναγρίδα 5 κιλών. Οπότε θα αρχίσω. Ο τρόπος που θα τα πω είναι ο εξής. Θα ιεραρχήσω από το χειρότερο τρόπο απελευθέρωσης ή απελευθερωτή που πιστεύω εγώ προς το καλύτερο. Η πρώτη μέθοδο απελευθέρωσης και η χειρότερη, αλλά ίσως η πιο γνωστή, είναι να δένουμε ένα κομμάτι πετονιάς στο βαρύδι, έτσι ώστε όταν υπάρχει μεγάλη ένταση να υποχωρεί η πετονιά και να χάνεται το βαρύδι και να συνεχίζουμε να φέρνουμε το ψάρι. Να κάνει δηλαδή τη δουλειά του απελευθερωτή. Θα δείξω γρήγορα πώς το κάνουμε αυτό. Έλα κοντά, λίγο. Λοιπόν, αρχικά χρησιμοποιούμε ένα σύσι. Απλό σύσι, αυτό που χρησιμοποιούσαμε στο casting. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μακρύ. Μπορούμε να είναι και κοντό. Δεν είναι απλά εγώ τώρα μακρύ είχα να δείξω. Λοιπόν, εδώ έχω ένα καλάμι. Εδώ είναι η μάνα του μηχανισμού. Κάθε ένα απελευθερωτή θα το δένω επάνω στη μάνα για να δείχνω ακριβώς πώς δουλεύει. Λοιπόν, οπότε, παίρνουμε το σύσι. Εντάξει. Το τοποθετούμε. Περνάμε το νήμα από μέσα. Έλα λίγο πιο κοντά να φαίνεται. Περνάμε το νήμα από μέσα κανονικά. Όπως πρέπει. Για να βάλουμε έναν απελευθερωτή, ένα σύσι ή οτιδήποτε, χρειαζόμαστε και ελαστικές χάντρες που θα προστατεύουν τον κόπο. Ωραία. Ας ανοίξουμε εδώ. Έχει και λίγο αέρα, κάτσε να το βάλω στη τσέπη να μην το πάρει ο αέρας. Λοιπόν. Μετά από το σύσι τοποθετούμε τη χάντρα, όπως έχουμε ξαναπεί. Εδώ. Και μετά πρέπει να δέσουμε το σριφτάρι. Άξω τώρα, περίμενε γιατί δεν έχω φέρνει. Συνήθως χρησιμοποιώ μεγάλα στριφτάρια, ανοξείδωτα. Εντάξει, τώρα δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ το στριφτάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει το στριφτάρι σε ένα ψάρι. Θα υποχωρήσουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, το ανοξείδωτο είναι για να σας κρατάει πολλά ψαρέματα. Λοιπόν, αφού έχουμε τοποθετήσει εδώ το σύσι και μετά τη χάντρα, δένουμε στην άκρη της μάνας το στριφτάρι. Δεν θα δείξω τώρα τον κόπο, δεν έχει σημασία. Θα κάνω έναν απλό κόπο. Σε άλλο βίντεο θα δείξω τους καλύτερους κόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δέσουμε ένα στριφτάρι. Λοιπόν, ορίστε, το δέσαμε. Ορίστε, και τώρα έχουμε κάνει τη σειρώμενη αρμοδοσιά του casting ουσιαστικά. Εδώ. Θα παρατηρήσετε ότι κάθε σύση για να κρεμιέται το βαρύδι έχει μία παραμάνα που δένεται με το σιφτάρι. Εμείς αυτή την παραμάνα για να το κάνουμε απελευθερωτή δεν τη χρειαζόμαστε. Οπότε θα την βγάλουμε. Έλα κοντά. Εδώ. Θα την βγάλουμε. Βγαίνει εύκολα, δεν είναι τίποτα. Ορίστε. Βγάλαμε την παραμάνα. Τώρα αφού βγάλαμε την παραμάνα, είναι έτοιμο το στριφταράκι που έχει να υποδεχτεί την πετονιά μας. Θα κόψουμε ένα κομμάτι πετονιά. Εγώ τώρα έχω 0,18 που λέει ότι σηκώνει 3,8 κιλά. Αυτή είναι φλουροκάρμπον. Προφανώς και δεν προτείνω να χρησιμοποιείτε φλουροκάρμπον για να φτιάξετε απελευθερωτή προς Θεού, έτσι. Θα παίρνετε την πιο φτηνή πετονιά. Πάτε από 25 μέχρι 30, από 20 μέχρι 30 μιλιμέτρα, εκεί είναι η δύναμη. Τέλος πάντων, κόβουμε ένα μικρό κομμάτι, 15 πόντους.
και δένουμε έναν απλό κόμπο εδώ, στο συρφτάρι. Ο καθένας κάνει το δικό του κόμπο, δεν παίζει ρόλο για αυτό που θέλουμε να πούμε, το τι κόμπο θα κάνουμε. Απλά κάντε έναν κόμπο. Ορίστε, δένουμε το πάνω. Έχουμε δέσει το πάνω σημείο. Εδώ. Το κομμάτι της μπετονιάς μας. Και στο κάτω σημείο θα δέσουμε το βαρύδι που θέλουμε και να φύγει. Ωραία. Α, έχω ένα βαρύδι απλό με σριφτάρι. Συνήθως αυτό χρησιμοποιούν όλοι στο heavy casting. Πουλιέται πολύ. Και στο σριφτάρι δένω την άλλη άκρη. Προσπαθήστε να το κάνετε όσο πιο κοντό γίνεται το παραμαλάκι. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Οπότε κάνω τον ίδιο κόμπο και στο στριφτάρι του βαρυδιού. Φυσάει και λίγο και δεν μπορώ, μου παίρνει την πετονιά από το χέρι, τέλος πάντων. Είναι και λεπτή αυτή και έχω χρόνια να χρησιμοποιήσω λεπτές μπετονιές. Ορίστε. Αυτό είναι. Έχουμε δέσει το σύσι. Έλα λίγο πιο κοντά να φανεί. Έχουμε δέσει το σύσι, ένα κομμάτι μπετονίτσα και το βαρύδι μας κάτω κανονικά, σειρώμενη αρματοσιά. Λοιπόν, οπότε τώρα, εδώ, σε αυτή την άκρη, καταρχήν, σε αυτή την άκρη έρχεται το παραμαλό μας, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε, όπως λέγαμε, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος απελευθέρωσης που μπορούμε να αφήνουμε το βαρύδι κάτω με ένα κομμάτι μπετονιά και για μένα είναι ο χειρότερος. Γιατί είναι ο χειρότερος? Γιατί μπορεί να μπερδευτεί στη μάνα, όπως κρέμεται το βαρύδι, και εσύ ότι για να περάσεις ένα βαρύδι θέλεις πολλή ώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις δύο κόμπους. Γιατί? Εγώ θέλω να το βγάλω έξω, να έχει φύγει το βαρύδι και να τοποθετήσω ένα γρήγορα και να συνεχίσω να ψαρεύω. Λοιπόν, κλείσαμε. Οπότε κρατάτε για πρώτο τρόπο ένα σύσι με ένα κομματάκι πετονιά που δένουμε το βαρύδι για να φύγει. Με ένα λεπτό κομμάτι πετονιά. Πάμε τώρα. Αυτό το κόβουμε, τελείωσε. Το αφήνουμε εδώ. Πάμε τώρα. Ο δεύτερος απελευθερωτής που κυκλοφορεί και έχω χρησιμοποιήσει είναι αυτός εδώ. Είναι μια κατασκευή του Θανάση του Τσιρόγιαννη, ενός Έλληνα ψαρά. Είναι handmade. Δεν θα το βρείτε σε μαζική παραγωγή. Κάνετε παραγγελίες από τον ίδιο. Το χρησιμοποιούν οι ψαράδες τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο πρέπει να το έχει φτιάξει ή δύο. Πρόκειται για ένα ουσιαστικά πλαστικό tube που έχει περάσει θερμοσυστελόμενο από πάνω και από κάτω έχει μια κατασκευή με ελαττήριο που θα σας δείξω πώς δουλεύει. Λοιπόν, ας το τοποθετήσουμε επάνω. Το τοποθετούμε με ποια κατεύθυνση? Το στρογγυλό που βλέπετε εδώ, το στρογγυλό, το ελαττηριάκι που έχει, προς την έξω κατεύθυνση, προς τα αγκίσια. Το σύρμα, το κομμένο, προς τη μεριά της μάνας. Το βάζουμε και αυτό επάνω. Κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε και πριν. Περνάμε μία ελαστική χάντρα για να προστατεύει τον κόμπο και το σιρφτάρι. Θα το κάνω, δεν εξηγώ πάλι πώς, το δείξαμε πριν. Ασχέτως πάντως με αυτόν τον απελευθερωτή, αν μπορούμε να το βρούμε μαζικά ή οτιδήποτε, ή αν είναι δύσκολο να τον παραγγείλουμε ή πόσο έχει, πρέπει να τιμήσουμε έναν Έλληνα ψαρά που έκανε μία προσπάθεια, που έφτιαξε κάτι, έτσι, κάτι για το ψάρεμα, κάτι για να μας κάνει πιο εύκολο το ψάρεμα. Ασχέτως αν είναι πολύ καλός ο απελευθερωτής, σας προτείνω να το χρησιμοποιείτε. Θα έχω αφήσει κάτω στην περιγραφή του βίντεο την διεύθυνση της σελίδας στο Facebook, που από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να παραγγείλετε όσους απελευθερωτές θέλετε. Δεν νομίζω ότι θέλετε, γιατί τους φτιάχνει ο άνθρωπος με το χέρι, αλλά θα μπορείτε να παραγγείλετε μερικούς σίγουρα. Οπότε, δέσαμε πάνω τον απελευθερωτή. Για να δείξουμε πώς το δέσαμε, έχουμε τον απελευθερωτή, τη χάντρα που προστατεύει και το σριφτάρι στην άκρη. Εδώ κάτω βλέπουμε ότι το σειρματάκι αυτό είναι τοποθετημένο σε αυτό το σειρμάτινο, τη σειρμάτινη τρύπα. Θα το βγάλουμε εμείς τραβώντας το προς τα κάτω. Το βγάλαμε. Και ακριβώς εδώ θα τοποθετήσουμε το βαρύδι μας.
Άκου. Το βάζουμε και με πίεση, με αυτό το δάχτυλο, με πίεση θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτή την άκρη μέσα στο κύκλο εδώ, το σημάδι. Οπότε για πάμε να το κάνουμε. Βάζουμε πίεση, σακ, πέρασε. Αυτό είναι. Εδώ. Αυτό είναι ο απελευθερωτής. Τώρα, πώς δουλεύει αυτό? Όπως τραβάμε με κατεύθυνση από εδώ προς τα εκεί, πιάνεται το βαρύδι μας. Εντάξει. Όταν πιαστεί το βαρύδι, τραβάμε, οπότε τι γίνεται? Θα το κάνω άλλη μία φορά. Μισό. Απελευθέρωσε πολύ εύκολα. Μισό λεπτό να το κάνω άλλη μία. Είπαμε το τοποθετούμε. Άντε. Εντάξει. Λοιπόν, όπως πιάνεται το βαρύδι, η δύναμη που ασκείται στο βαρύδι εφαρμόζεται επάνω στο σύρμα εδώ, σε αυτό το σημείο. Οπότε το τραβάμε ουσιαστικά την άκρη του να φύγει από την τρύπα. Και με το που φεύγει η άκρη του από την τρύπα, ελευθερώνεται το βαρύδι. Για να το κάνουμε μία, όσο αργά γίνεται, ορίστε, βλέπετε ότι όσο ασκώ δύναμη, το σειρματάκι αυτό έρχεται και πιο έξω. Πάει για να βγει. Τσακ. Και απελευθερώνει. Και τελείωσε. Μένει έτσι, το βαρύδι μένει κάτω. Είναι ένας καλός απελευθερωτής. Έξυπνη ιδέα. Το πρόβλημά μου με αυτόν τον απελευθερωτή και αυτό που ενδέχεται να αντιμετωπίσει είναι ότι απελευθερώνει πολύ εύκολα. Τι εννοώ εύκολα? Αν υπερβείς, δηλαδή όταν στέλνεις με το βαρκάκι μέσα το δόλωμά σου, υπερβείς λίγο τη δύναμη σου, μπορεί να σου απελευθερώσει και να μείνει το βαρύδι επάνω στο βαρκάκι κτλ. Κτλ. Θα το χρησιμοποιήσετε, θα βρείτε τον τρόπο. Εμένα η πρότασή μου και στο φίλο που τα φτιάχνει, αλλά και σε εσάς να την πω, είναι να ήταν λίγο πιο μακρύ αυτό το σύρμα. Έτσι ώστε να χρειαζόταν μεγαλύτερη δύναμη για να απελευθερώσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο δεύτερος απελευθερωτής που κυκλοφορεί. Πάει και αυτός. Το τοποθετήσαμε. Πάμε τώρα στον τρίτο. Και ο τρίτος είναι η ιδιοκατασκευή. Αυτή τη φορά είναι του Αντώνη Αλευρομάγειρου. Έχει κατάστημα στο Πέραμα, έχει πολλά πράγματα για το heavy casting έως και όλα. Και επειδή μάλλον, από ό,τι θυμάμαι, επειδή μάλλον είχε μείνει από απελευθερωτές, έκατσε και σκέφτηκε έναν τρόπο να βρει απελευθερωτές. Το βρήκε και τους έφτιαξε κιόλας και τους έχει προσπόληση. Καλό ήταν. Λοιπόν, αυτός ο απελευθερωτής είναι αυτή εδώ η κατασκευή. Τώρα δεν θα σας εξηγήσω τι και πώς είναι ακριβώς, θα το τοποθετήσω επάνω στο καλάμι για να δείτε πώς δουλεύει. Λοιπόν, πάμε. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε τον απελευθερωτή. Απελευθερωτή, χάντρα ελαστική και στριφτάρι. Πάμε, θα τα κάνω γρήγορα. Λοιπόν, και για το κατάστημα του Αντώνη Αλευρομάγκη θα έχω βάλει link στην περιγραφή κάτω από το βίντεο για να επισκεφτείτε το κατάστημά του, να δείτε τι πράγματα έχει και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε για το heavy casting. Λοιπόν, και όσοι θέλετε να πεταχτείτε από εκεί. Να βρείτε αυτό που ζητάτε. Έδεσα και το στριφτάρι. Τέλος πάντων, δεν δίνω μεγάλη προσοχή στους κόμπους γιατί δεν έχει νόημα για αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι για άλλο, είναι για τους απελευθερωτές, είπαμε. Λοιπόν, ορίστε. Τον έχουμε τοποθετήσει με τον ίδιο τρόπο. Απελευθερωτής, ελαστική χάντρα και στριφτάρι. Λοιπόν, τι έχει κάνει εδώ ο Αντώνης τώρα? Έχει πάρει ένα ελαστικό tube διάφανο, ένα ελαστικό spacer ας πούμε. Αυτό το χρησιμοποιούσαμε στο casting καμία φορά για να απομακρύνουμε το παράμαλο από το βαρύδι. Το έχει κόψει μικρό, ούτε ένα εκατοστό. Γύρω-γύρω έχει περάσει ένα πλαστικό σωληνάκι μαύρο και μέσα στο πλαστικό σωληνάκι, μάλλον έξω από το πλαστικό σωληνάκι, έχει περάσει ένα άλλο σωληνάκι το οποίο συγκρατεί αυτά τα δύο και το έχει συγκρατήσει όλο εδώ ακριβώς. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό τώρα? Βγάζεις από το... θα παρατηρήσετε εδώ
ότι από τη μία μεριά το ελαστικό σωληνάκι μπαίνει αρκετά μέσα, έτσι ώστε δημιουργείται μεγαλύτερη τριβή, αλλά από την άλλη έχει κοπεί έτσι ώστε να μπαίνει λίγο. Άρα όταν τραβηχτεί αυτό, δεν θα απελευθερώσει αυτό, θα απελευθερώσει το από εδώ. Αν υπάρχει και λίγο κόλλα μέσα σε αυτό, είμαστε 100% όπως το θέλουμε. Περνάμε το βαρύδι από το σφιχτάρι μέσα στο σωληνάκι και μετά το σωληνάκι στη θέση που πρέπει να είναι. Ορίστε. Αυτό είναι. Εδώ. Προφανώς καταλαβαίνετε τον τρόπο που λειτουργεί. Με το που θα τραβήξω εγώ το βαρύδι, ας πούμε ότι έχει πιαστεί, θα υποχωρήσει αυτό το σωληνάκι εδώ και θα απελευθερώσει το βαρύδι. Πάμε να το κάνουμε. Τσακ. Ορίστε. Απελευθέρωση. Καλώς απελευθέρωση. Καλή ιδέα και αυτή. Θα τη χρησιμοποιήσω. Το ελάττωμα που βλέπω εγώ είναι ότι δεν είναι για πολλές χρήσεις. Δηλαδή ενδεχομένως μετά από μία ή δύο ή τρεις απελευθερώσεις, αυτό το κομμάτι του εδώ, αυτό εδώ το σωληνάκι, μπορεί να φθαρεί. Να μου πεις μπορώ να το αντικαταστήσω εύκολα. Δεκτό. Είναι μία κατασκευή η οποία είναι έξυπνη αν μη τι άλλο. Πάει και αυτό. Και τώρα θα σας πω για τον τελευταίο απελευθερωτή που χρησιμοποιούμε στο heavy casting. Αυτός είναι ο απελευθερωτής που χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 10. Είναι από το Carp Fishing. Είναι ο πιο αποδοτικός για μένα και έχει ακριβώς τις προδιαγραφές που πρέπει για να μας δίνει και απελευθέρωση εύκολη όταν φέρνουμε ένα ψάρι, αλλά να μην φεύγει και το βαρύδι για πλάκα, δηλαδή να κουμπίσει ένα βότσαλο και να φύγει. Πρόκειται για αυτόν εδώ τον απελευθερωτή, τη Stonefall. Είναι απελευθερωτής για carp ψάρεμα, τον έχουμε πάρει εμείς και τον έχουμε χρησιμοποιήσει για το heavy casting. Θα το βρείτε στο κατάστημα του Γιάννη του Κεφαλά, Oceanic Team. Και γι' αυτό το κατάστημα θα έχω link να επικοινωνήσετε αν θέλετε να παραγγείλετε οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το σακουλάκι, να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχει τρία μέρη. Έχει το πλαστικό, το μαύρο, που είναι ο απελευθερωτής, το προστατευτικό του, το καφέ, που είναι ελαστικό, και έχει και κάποια στριφτάρια. Τα στριφτάρια εμάς προσωπικά δεν μας χρειάζονται στο heavy casting, γιατί αυτά τα στριφτάρια είναι λίγο μικρά και δεν θα τα εμπιστευόμουν να τα βάλω για το ψάρεμα στην Αγρίδας, για το heavy casting γενικά. Οπότε εμείς παίρνουμε από το σακουλάκι αυτά τα δύο κομμάτια, το πλαστικό και το προστατευτικό. Περνάμε το προστατευτικό από το χοντρό του σημείο, το χοντρό σημείο, ο χοντρός σωλήνας, να κοιτάει προς τη μάνα. Έχει τρύπα. Το περάσαμε. Έχω ξαναδείξει και σε άλλο μου βίντεο πώς περνάμε, στο στήσιμο της αρματοσιάς. Θα υπάρξει στο τέλος του βίντεο, να πάτε να το δείτε πώς το περνάμε. Αλλά θα το εξηγήσω για άλλη μια φορά. Λοιπόν, εδώ πέρασε το πλαστικό. Μετά, αυτό είναι το προστατευτικό. Το προστατευτικό είναι κονικό. Δεν το χρειαζόμαστε όλο. Για να απελευθερώνει πιο εύκολα, θα κόψουμε ένα μικρό κομμάτι ελαστικού, δηλαδή εδώ αυτό, με τέτοιο πάχος, και αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Φυσικά, από ένα ελαστικό μπορούμε να βγάλουμε δύο τέτοια κομμάτια. Οικονομία κατά εγώ. Πού είναι ο απελευθερωτής μας? Να ο απελευθερωτής μας, εδώ. Και περνάμε το ελαστικό από τη μάνα. Αυτό το ελαστικό, όπα, έλα λίγο πιο κοντά. Αυτό το ελαστικό είναι για να κρατάει τα δύο μέρη του απελευθερωτή, το κάτω και το πάνω, το χοντρό και το λεπτό. Τοποθετείται έτσι, εδώ, ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα να δέσω το, είπαμε, τη χάντρα και το στριφτάρι.
αυτό. Α, ωραία. Δεν μπορώ να βάλω τη χάντρα μέσα στο νήμα. Κάτι να κάνω. Φυσάει λίγο, με συγχωρείτε. Άλλη χάντρα. Πού πήγε η χάντρα, ρε. Δεύτερη προσπάθεια. Περνάμε τη χάντρα λοιπόν στο νήμα. Και το στριφτάρι. Δεν θα κάνω καν ψαρευτικό κόπο, δεν με ενδιαφέρει, ίσα ίσα ένα κομπάκι για να το κρατάει. Το θέμα αυτού του βίντεο είναι οι απελευθερωτές. Όχι κόμπι, σε άλλο βίντεο αυτά. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσει τον απελευθερωτή μας. Ποια είναι η σειρά? Πλαστικό, ο απελευθερωτής. Εδώ μετά περνάμε το ελαστικό κομμάτι που κόψαμε, μία μικρή λωρίδα. Είναι ελαστική χάντρα που είναι για να προστατεύει τον κόπο και το στριφτάρι μας. Μία χαρά. Λοιπόν, πολλοί το χρησιμοποιούν ως εξής. Παίρνουν το βαρύδι, αυτό το βαρύδι, το περνάνε εδώ. Ωραία. Έχει μία μικρή κοιλότητα εδώ κάτω για να φιλοξενεί το βαρύδι. Και το κλείνουνε. Κλείνουνε τα δύο μέρη του απελευθερωτή με το ελαστικό. Οπα. Κλείνουν τα δύο μέρη με το ελαστικό. Έτσι χρησιμοποιείται, αλλά αυτό το βαρύδι έχει ένα στριφτάρι από πάνω, του οποίου το στριφτάρι είναι λίγο χοντρό. Και λόγω του ότι όταν τραβιέται το βαρύδι δημιουργείται μία γωνία εδώ με το στριφτάρι, το στριφτάρι το ίδιο βρίσκει λίγο επάνω στον απελευθερωτή. Κοιτάξτε το ακριβώς τι εννοώ. Και το δυσκολεύει λίγο να φύγει. Το δυσκολεύει, δηλαδή αν το βάλετε σκέτο το βαρύδι θα έχετε λίγο πρόβλημα στο να φύγει. Πρόβλημα δεν θα έχετε, απλά θέλει παραπάνω δύναμη. Η οποία παραπάνω δύναμη μπορεί να κοστίσει παραπάνω χρόνο να τραβάμε και ο παραπάνω χρόνος που μπορεί να οδηγήσει στο να χάσουμε το ψάρι. Άρα, τι κάνουμε για να το βελτιώσουμε? Παίρνουμε παραμάνες, φτηνές παραμάνες, μεγάλες, το μεγαλύτερο μέγεθος. Αυτές εδώ είναι νούμερο 6, το μεγαλύτερο να πάρετε είναι τέτοιο, αυτές τις παραμάνες. Και σε αυτή την παραμάνα θα βάλουμε το βαρύδι και θα βάλουμε την παραμάνα πάνω στον απελευθερωτή και όχι κατευθείαν το βαρύδι. Για να δούμε. Τι εδώ. Ορίστε η παραμάνα. Την ανοίγουμε, τοποθετούμε το βαρύδι. Κλείνει. Και τώρα, πώς είπαμε ότι το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε την παραμάνα. Το περάσαμε, βάλαμε την παραμάνα στο σημείο που φιλοξενεί το βαρύδι πάνω στον απελευθερωτή, το στρογγυλό, και με το καφέ το ελαστικό πιάνουμε και τα δύο κομμάτια του απελευθερωτή. Ορίστε, αυτό είναι. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ, άμα δείτε τα βίντεο μου με τα ψάρια, κατά 90% θα δείτε αυτό. Εντάξει, αυτό τι γίνεται, πώς λειτουργεί, πιάνετε το βαρύδι, τραβιέται, έρχεται. Εν τω μεταξύ, για την καλύτερη απελευθέρωση, για την πιο εύκολη μάλλον απελευθέρωση, το ελαστικό, το καφέ, θα το βάζετε άκρη-άκρη το απελευθέρωτη. Σύμφωνοι. Οπότε τι γίνεται, πιάστηκε το βαρύδι, έρχεται σε αυτή τη θέση, το βλέπετε εδώ, είδατε πόσο εύκολα ήρθε η παραμάνα ανάμεσα από τα δύο κομμάτια του απελευθέρωτη, αυτό θέλαμε και δεν βρίσκει πουθενά το βαρύδι. Και τώρα θα τραβήξω, τραβιέται, παπ, και έφυγε. Έσπρωξε δηλαδή το βαρύδι το ελαστικό εδώ και τελείωσε. Απελευθερώθηκε. Θα το κάνω άλλη μία φορά. Να το δείτε. Ορίστε. Εδώ είναι τοποθετημένο έτσι. Το παίρνουμε, τραβάμε, έρχεται εδώ. Τακ. Και απελευθέρωσε. Όσο πιο μέσα βάζετε αυτό εδώ, το ελαστικό, το καφέ, το προστατευτικό, όσο πιο μέσα το βάζετε σε αυτόν τον απελευθερωτή, τόσο πιο πολύ δύναμη θα θέλει για να βγάλετε το βαρύδι σας. Οπότε αυτό το ρυθμίζετε εσείς. Λοιπόν, τελείωσε και αυτός. Αυτοί ήταν οι απελευθερωτές. Αυτοί είναι οι απελευθερωτές που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο heavy casting, οι πιο γνωστοί και οι πιο καλοί. Σας είπαμε μία σειρά
που έχω εγώ στο μυαλό μου, άλλος μπορεί να έχει άλλη άποψη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχετε οπωσδήποτε απελευθερωθεί όταν ψαρεύετε heavy casting. Επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Δεν θέλουμε να χάσουμε ένα μεγάλο ψάρι για να μην χάσουμε ένα βαρύδι. Δεν τσιγκουνευόμαστε το βαρύδι και να χάσουμε μία συναγρίδα 5 κιλά. Προς Θεού, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει αυτό, πάντως εγώ δεν το κάνω και προτείνω να μην το κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ.